Το έδαιναν και έλυναν γεφύρα σιδερένια. Όλεν ο κάστρον έλαμπεν, άμον το λάμπο ήλιον, και το παλάτιν έλαμπεν άμον διαβάν στο φέγγον. Τη βασιλέα το παλάτ, την κομινόν φωλέα, πέτω των τρανών και θαυμαστών, κάστρο να πάω στον κάστρο. Κάποτε γέντωνε σεισμός, η γη ολιονεσίεν, και έναν 15 Αύγουστον και ένα μαύρον ημέραν, επάρθαν τα νιγάραθε και ο κάστρον εκρεμίεν. Πέμπναν τα πόρτα ανοιχτά, το παλάτ δίχως θρόνων και δίχως συμπαλατιανούς και δίχως βασιλέαν και ο κάστρον ο θεόρατον εγέντων κοιμητήρι. Θεέ, δείξον τη δύναμη, Χριστέ πίσω το θάμας, πίσω με ποταμόπετραν βαρύν τη καταράκτε, πίσω με σπέλιας κατωθήν, σιγή καταχωμένων, πίσω με ανθέτς μικρόν λιθάρ, κι ανθέτς πίσω με χώμαν. Θεέ, πίσω με είτε αν θέλς, μόνον στον τόπο μ' άφσμε, άφσμε αδάνα θαύκουμε στον τόπο με γενέθα, στο μνήμανο που έθαψαν τη μάνα μου και τον Κύριο. Έτσι είμαι στην τραπεζούντα. Εγώ τότε ήμουνα γραμματέας του ΚΚΕ. Είδα ότι ο Λευτέρης ο Λευτεριάδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Κατερίνη, πήγε στην Αραχανή στο χωριό του και έπαθε ανακοπή και πέθανε, γιατί βρήκε το βαπτιστικό του πατέρα του. Τότε πήρα το χαρτί και το μολύβι και έγραψα ένα τραγούδι. Τραγούδι, εν πάση περιπτώσει, ένα ποίημα. Πόσο δε ζέλεψα, Λευτέρ, το θάνατον δε σώνει. Να σαν εσέν που έσκησε και πίεση η πατρίδα μου. Τάμαν είσαι και πήκεσα, εκεί να φύγει το ψόπο. Εκεί σάγια τα χώματα τα καταματωμένα. Χώματα πεποτίανε με αίματα με και δάκρυα. Να σαν εσέν, χαχή Λευτέρ, να σαν δε σαν το μάτια. Πεσπάλτησαν τα μοναχό και πέρασταν οι γάρια. Αμοντεφτάει ο οικοκύρης, όντες φέβας ο σπίνακ και όλια τα δουλεία σαν με τη σειρά νεπίκεν. Η τραπεζούντα έστραψε και καπατεύτε λίγα, κι δίσερθε και τσόκεψε και γέντο χαλαρδία, και στην Αραχανή να πες ένα σαϊτέ και ξέβεν, εσκόθεν ους των ουρανών σαν λίγα εταράεν, και κόνεψε σοβέρμιον σι καστανιά στον τόπον. Μίαν εντόκεν το λιθάρ, δεύτερον το κουδούκνατ, εδώ και να πας στο λιθάρ και γνεύσε το χτενίδι. Γεια σου χτενίδι άτυχε, για σκόσον το λιθάρις, σου κέρας κοινωνίζω σε πατρίδας κοινωνίαν, σου μη φοάσας το Θεόν, το κρίμα μπέλα πάνε. Το λόγο να και μέσαξε και σκόθον ο χτενίδις, έλα Λευτέρας κάθουμες και παίρνε εκεί το είδες, μιλές με πως ενέρχεσε, εγρήξα τα σοχτύπων, α τόσα χρόνια αδαπάν και έξα η κολαλία. Α τώρα κι έχουμε καιρό να κάθουμε και λέμε. Θα λέω μα τα μανασίσει στράμα σου καπάνε. Για έλα τώρα σου καπάνε και πίεσε το σέρι. Α πάμε ου τη Σουμελάν και κρούμε την καμπάνα. Τα Ευξήνια 2023 είναι καλοκαιρινέ θεσμοθετημένε εκδηλώσει του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδα. Είναι χαρά μα ότι μπορέσαμε φέτο να έχουμε ένα αφιέρωμα στον μεγάλο αξέχαστο και αηδόνι του πόντου τον Χρύσανθο. Είναι εδώ όπως βλέπετε και ο Κώστας ο Διαμαντίδης που έχει γράψει ένα τραγούδι για τον Χρύσανθο. Είναι εδώ και φίλοι του, ο Πλούταρχος ο Κανετίδης. Είναι ο Γιώργος ο Δημαρίδης, μια φωνή που είναι από αυτούς που λέμε οι συνεχιστές του Χρύσανθου με τη μουσική χρειά. Είναι ένα πλήθος καλλιτεχνών, καταξιωμένων καλλιτεχνών εδώ μαζί του. Και νομίζω ότι ο Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαϊδας κάνει το χρέος του. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Και νομίζω οι δύο μέρες των εκδηλώσεων εδώ στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου της Πτολεμαϊδας δείχνουν ακριβώς ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον πόντο, να στηρίζουμε την παράδοση και να στηρίζουμε ανθρώπους που πρόσφεραν πάρα πολλά στο ποντιακό στοιχείο. Ευχαριστώ τα μέλη, τους φίλους, όλους όσους συνδράμουν για να μπορούμε να έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις των Ευξηνίων και φέτος το 2023. Αύριο τι θα περιλαμβάνει? Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αύριο χορευτικά συγκροτήματα από την περιοχή μας, είναι από τη Θρακική Εστία Εορδέας, είναι από το Σύλλογο Μικρασιατών, είναι ο Σύλλογος Κριτών και Φίλων Κρήτης Πτολεμαϊδας, είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ημέρα Καρδιάς και είναι και ο Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαϊδας και είναι και φυσικά μουσικοί καλλιτέχνες της περιοχής μας εδώ
και παιδιά του συλλόγου αλλά και άλλοι από την περιοχή μας. Θα τιμήσουμε επίσης με μια βραδιά αλλά και πολύ πολύ γλέντι. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε στις μέρες που είμαστε να υπάρχει αμύωτο το γλέντι, η διασκέδαση, η χαρά και η μουσική, συνδυαζόμενη βεβαίως και με την παράδοση, συνδυαζόμενη και με όλα αυτά που περνάμε και ως μήνυμα. Και νομίζω βλέπετε εδώ και την έκθεση που έχουμε, την ιστορική έκθεση των αφισών για τη γενοκτονία. Στο σύλλογο την έχω δει εγώ κιόλας. Είναι η ιστορική έκθεση των αφισών και την πρωτοπορία της Πελεμάδας στη γενοκτονία από την περίοδο του 80, όταν ακόμη δεν είχε αποφασιστεί από το ελληνικό κράτος και την ελληνική πολιτεία. Είναι τέρο, μάνα, έλα, έλα, ελεώσει. Παστάμ χαραμαγόμε, νόθα εφαραμαγόμε νόν. Εκείνον το θα κατενίζω, βάλε να το σύπλε, μας βάλε να το σύπλε μας. Έλα, έλα, λεώσε. Oh,